υπόλοιπων κομμάτων απουσίαζαν. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε τώρα την πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για τον Α μετά τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μαζί μου λοιπόν εδώ στο στούντιο διευθύνων σύμβουλος της μέτρων ανάλυσης, ο κύριος Στράτος Φαναράς. Καλησπέρα, κύριε Φαναρά. Καλησπέρα, κύριε Στρόιτερ. Στράτο, έχουμε λοιπόν την πρώτη αυτή έρευνα για να δούμε πού βρισκόμαστε ενώπιον των εκλογών. Σε 30 μέρες έρχονται οι εκλογές. Και να πω εγώ ότι σε αυτό το οποίο θα δούμε, στη μέτρηση που θα δούμε, έχετε φτάσει μέχρι και την Τετάρτη. Και το λέω αυτό διότι έχει προκύψει όλο αυτό το θέμα με τις μετατάξεις κτλ. Το οποίο δεν έχει προσμετρηθεί ως αντίκτυπος στην έρευνα που θα δούμε. Ακριβώς. Η έρευνα έχει διεξαχθεί από Δευτέρα έως Τετάρτη. Είναι πανελλαδική και έχει ένα δείγμα 1203 άτομα για την ακρίβεια. Και το πρώτο ερώτημα που θέσαμε, Αντώνη, είναι αν ο κόσμος συμφωνεί ή όχι με την απόφαση του Πρωθυπουργού να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Η κάρτα που βλέπουμε λοιπόν είναι πόσοι συμφωνούν και πόσοι διαφωνούν με την απόφαση του κυρίου Τσίπρα. Το 65% είναι θετικό, συμφωνεί με την προσφυγή στις πρόωρες κάλπες. Το 28% αρνητικό, ένα μικρό ποσοστό, ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Αν βγάζω εγώ ένα συμπέρασμα, είναι ότι και ο κόσμος μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών συμφωνεί ότι δεν μπορεί να πάει μακριά αυτή η κυβέρνηση. Υπάρχει μια πολιτική εκκρεμότητα τέλος πάντων. Και μάλιστα να πούμε εδώ, Αντώνη, ότι υπάρχει και αυξημένο ενδιαφέρον. Είδαμε πριν τις ευρωεκλογές 7 στους 10 εκδήλωναν ενδιαφέρον για το αποτέλεσμά τους. Τώρα αυτό έχει φτάσει στους 8 στους 10, στο 80%. Και είναι λογικό γιατί αυτή είναι μια αναμέτρηση διακυβέρνησης πλέον. Θα εκλέξουμε την επόμενη κυβέρνηση. Είναι λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Που αφορά τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών. Και εδώ λοιπόν στην πρώτη θέση έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Βλέπουμε μόνο τις θετικές γνώμες με 46%. Ακολουθεί ο κύριος Κουτσούμπας με 35%. Στη συνέχεια ο κύριος Βαρουφάκης με 34%. Ο κύριος Τσίπρας επίσης με 34%. Η κυρία Γεννηματά επίσης με 34%. Ο κύριος Λεβέντης με 28%. Η κυρία Κωνσταντοπούλου με 25%. Ο κύριος Βελόπουλος με 20%. Και ο κύριος Μιχαλολιάκος με 10%. Και νομίζω το ενδιαφέρον εδώ, Στράτο, είναι να μας πεις πώς είναι αυτά τα ποσοστά σε σχέση με προηγούμενες έρευνες. Αυτό, να πούμε ότι έχουν γίνει κάποιες ανακατατάξεις. Το πρώτο είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης σαφέστατα είναι πρώτος, διατηρεί την πρώτη θέση που έχει εδώ και καιρό στις δημοφιλίες. Το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Κουτσούμπας σταδιακά όλο και ανεβαίνει και θεωρείται ένας από τους πιο συμπαθείς πλέον πολιτικούς αρχηγούς. Το τρίτο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, που κάποια στιγμή ήταν πολύ χαμηλά, λίγο πιο πάνω από το 20, σταδιακά επίσης ανεβαίνει και έχει φτάσει στην τρίτη θέση και την κυρία Γεννηματά, αλλά στην τρίτη θέση καρφάλωσε και ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος πριν τις ευρωεκλογές ήταν κάτω από το 30. Αυτές είναι οι πιο σοβαρές αλλαγές που έχουν γίνει. Θα έλεγα ότι πίσω από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, συνοθούνται πολιτικοί αρχηγοί της αριστεράς, οι οποίοι σταδιακά είδαν τα ποσοστά τους και την αποδοχή τους σε προσωπικό επίπεδο να βελτιώνεται. Μάλιστα. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Το ερώτημα είναι ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργό της χώρας. Είναι, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο 28%, ο κύριος Τσίπρας στο 22%. Να πω εγώ, δεν φαίνεται στην κάρτα, ο κανένας στο 31%, πάλι πρώτος. Ο κανένας, τα ποσοστά των υπολείπων είναι αρκετά χαμηλά. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια υπεροχή 6 μονάδες για τον κύριο Μητσοτάκη. Εδώ είναι αυθόρμητες οι αναφορές, να το πούμε. Εμείς δεν βάζουμε ένα δίλημα ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς και γι' αυτό και τα ποσοστά τους είναι λίγο πιο περιορισμένα, είναι σκληροί πυρήνες υποστήριξής τους. Ωστόσο, θα πούμε ότι κάποια στιγμή προεκλογικά, πριν τις ευρωεκλογές, ο κύριος Τσίπρας, κάποια στιγμή που γινόταν μια μεγάλη φασαρία στη Βουλή, είχε πλησιάσει πάρα πολύ οριακά τον κύριο Μητσοτάκη στις 3 μονάδες. Μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών, φαίνεται ότι άνοιξε λιγάκι πάλι διαφορά υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Λες ότι το αποτέλεσμα δημιούργησε και ένα κλίμα που ωφελεί τον κύριο Μητσοτάκη. Βεβαίως. Αυτό και στη δημοτικότητα συνέβη και εκεί αύξησε τη δημοφιλία του ο κύριος Μητσοτάκης κατά 2 μονάδες. Είναι αυτό το ρεύμα που λέμε, που παρασύρει. Λογικό είναι ο νικητής των εκλογών να βελτιώνει και τις επιδόσεις του. Μάλιστα. Αυτό το έχουμε δει σε όλες τις περιόδους. Στην επόμενη κάρτα έχουμε ένα σταθερό ερώτημα που παρακολουθούμε, το οποίο αν θέλετε συνδέεται και με την εκλογική συμπεριφορά. Και το ερώτημα είναι αν ο κόσμος προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας. Και εδώ βλέπουμε ότι υπερέχει η άποψη περί κυβέρνησης συνεργασίας, έστω και με μικρή διαφορά. Ναι,
Όντως, Αντώνη, έτσι είναι όπως το λες, αλλά όμως να πούμε ότι αυτή η διαφορά υπέντων κυβερνήσεων συνεργασίας στην εποχή της κρίσης ήταν κολοσιαία. Mm-hmm. Και τώρα έχει φτάσει σχεδόν να είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Άρα, λέμε. Όσο βγαίνουμε από τα πολύ δύσκολα, υπάρχει η αίσθηση ότι ένα κόμμα μπορεί να τα καταφέρει μόνο του σε αντίθεση με το παρελθόν. Αν πάμε λίγο να δούμε και εσωτερικά τα δεδομένα, mm-hmm. από την αριστερά έως και το κέντρο, όσοι τοποθετούνται σε αυτό το φάσμα θέλουν κυβερνήσεις συνεργασίας, όσοι τοποθετούνται στην κεντροδεξιά και τη δεξιά, προσδοκώντας βέβαια και την εκλογική νίκη ίσως, θέλουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Μάλιστα. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα, παρακαλώ, που είναι η παράσταση νίκης. Το ερώτημα δηλαδή, ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Και εδώ βλέπουμε ο ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη διαφορά ή ο ΣΥΡΙΖΑ με μικρή διαφορά, συνολικά 8%. Η Νέα Δημοκρατία με μικρή διαφορά, η Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά, συνολικά 82%. Είναι συντριπτική η διαφορά σε αυτή την κάρτα. Βεβαίως είναι απόλυτα λογικό, λέω εγώ, όταν πριν από 2 εβδομάδες είχε αποτέλεσμα ευρωεκλογών με μεγάλη διαφορά. Θυμίζουμε ότι η παράσταση νίκης πριν από τις ευρωεκλογές ήταν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας πάλι, mm-hmm. αλλά με ποσοστά 2 στους 3 περίπου, γύρω στο 65. Ναι. Τώρα εκτινάχθηκε αυτό το ποσοστό κάτω από το βάρος των εντυπώσεων. Στο 82%. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα διαμορφωμένο κλίμα βέβαιης νίκης, θα έλεγα, της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό όμως μπορεί να δημιουργήσει αντισυσπυρώσεις. Mm-hmm. Και θα δούμε και στη συνέχεια στην πρόθεση ψήφου. Πάμε λοιπόν στην πρόθεση ψήφου, χωρίς τις αναγωγές. Και στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 31,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 23,5%, η διαφορά στην πρόθεση είναι 7,7 μονάδες, το Κίνημα Αλλαγής 6,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 3,8%, η Χρυσή Αυγή 3,6%, η Ελληνική Λύση 1,7%, η Μέρα 25 2,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 1,1% και η Δημιουργία ξανά 1% είναι τα αποτελέσματα στην πρόθεση ψήφου. Άλλο κόμμα, 3,8, άκυρο λευκό 1,8, δεν θα ψηφίσω, 5,2. Αδιευκρίνηστη ψήφος, κύριε Φαναρά, στο 11,5. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι φαίνεται πως υπάρχει μία περαιτέρω άνοδος των δύο μεγαλύτερων κομμάτων και στην πρόθεση ψήφου. Επίσης, υπάρχει μία σχετική καθίζηση του χώρου του άλλου κόμματος, το οποίο στις ευρωεκλογές συγκέντρωσε γύρω στο 17%. Mm-hmm. Άλλο ενδιαφέρον αποτέλεσμα της πρόθεσης ψήφου. Πολλοί δηλαδή που ψήφισαν μικρά κόμματα τα οποία δεν είχαν τύχει, είτε το ξανασκέφτονται είτε μετατοπίζονται στα δύο ακριβώς, μεγάλα. Μπροστά στο σοβαρότερο διακύβευμα των εθνικών εκλογών, ακριβώς. Επιλέγουν κάποιο μεγαλύτερο σχηματισμό, λέτε. Ακριβώς. Mm-hmm. Είτε στέκονται ακόμα σε μια θέση αναποφάσεις του. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν οι τάσεις προέρχονται, αν μπορέσουμε να δούμε λίγο στο εσωτερικό. Των μετακινήσεων, ναι. Πώς ψήφισαν στις ευρωεκλογές. Να δούμε τις συσπυρώσεις και μετακινήσεις, γιατί νομίζω είναι εντυπωσιακό αυτό που θα δούμε τώρα. Εδώ λοιπόν η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Για τη Νέα Δημοκρατία, να πω ότι η συσπύρωση είναι στο 93,9%, ένα συντριπτικό νούμερο, ναι, κύριε Φαναρά. Είναι μια πρωτοφανή συσπύρωση. Εάν κάνει προς τα κάπου, είναι 1,3% προς το Κίνημα Αλλαγής. Και 1,3 επίσης στα όρια, φαντάζομαι, της στατιστικής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, προς το ΣΥΡΙΖΑ. Στο 1,3 και για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το 93,9 είναι ένα σχεδόν εντυπωσιακό ποσοστό. Είναι πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Mm-hmm. Επίσης, αν δούμε τώρα τη συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι εντυπωσιακό που θα δούμε τώρα. Εκεί θα δούμε ότι δεν θυμίζει τώρα με τίποτα το κλίμα το πριν από τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, και για τον ΣΥΡΙΖΑ, να πω τους αριθμούς, μια εντυπωσιακή συσπήρωση, 89,1% με ελάχιστες διαρροές πλέον, κυριότερο ένα 2% πολύ μικρό προς τη Νέα Δημοκρατία και τα δύο κόμματα έχουν πετύχει μια εντυπωσιακή συσπήρωση 30 μέρες πριν τις κάλπες. Ακριβώς και γι' αυτό αυξάνουν και την πρόθεση ψήφου που έχουν, διότι εκτός από την υψηλή συσπήρωση που έχουν, εμφανίζουν και εισρωές. Ναι. Έτσι, αυτό θα μου πείτε παραδοσιακά συμβαίνει. Στις βουλευτικές εκλογές ο δικοματισμός ενισχύεται έναντι των ευρωεκλογών. Με συγχωρείτε. Έναντι των ευρωεκλογών, λέτε, στις εθνικές εκλογές. Πάμε να δούμε το Κίνημα Αλλαγής, το οποίο είναι το τρίτο κόμμα με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και εδώ βλέπουμε, κύριε Φαναρά, ότι ακόμα και το τρίτο κόμμα υποφέρει ανάμεσα στους δύο μεγάλους όταν πλέον μιλάμε για ένα ντέρμπι, όταν μιλάμε για εθνικές εκλογές, όταν μιλάμε για τον μεγάλο σκοπό που είναι ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. 70,5 η συσπήρωση με σημαντικές διαρροές, 13,2 προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και διαρροές προς τον ΣΥΡΙΖΑ στο σχεδόν 7%. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι το Κινάλ χάνει περίπου μία μονάδα προς τη Νέα Δημοκρατία και μισή προς το ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Υπολογίζοντας και τις διαρροές που είχε το Κινάλ
στις ευρωεκλογές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα ότι περίπου 100.000 ψηφοφόροι είτε ψήφισαν Νέα Δημοκρατία προερχόμενοι από το Κινάλ, είτε σκέφτονται τώρα να ψηφίσουν. Mm-hmm. Ωστόσο όμως, το Κινάλ παρά τις διαρροές αυτές καταφέρνει να κρατάει τα ποσοστά του, γιατί ταυτόχρονα εμφανίζει εισρωές. Και μάλιστα εισρωές, όπως έδειξαν και οι ευρωεκλογές τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα οι εισρωές είναι πιο γενικευμένες. Mm-hmm. Έχει εισρωές από την Ελληνική Λύση, από το... Κύριε από Φαναρά, το Μέρα 25, το ποσοστό, από τα άλλα κόμματα. Αυτό το ποσοστό που είδαμε για το κίνημα αλλαγής, στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η συσπήρωσή του, έχει επηρεαστεί, γιατί είναι μέσα στην μέτρηση αυτό το οποίο συνέβη, από την εξέλιξη που είχε το θέμα Βενιζέλου και την αποχώρησή του. Εάν δεν είχε συμβεί αυτό, θα ήταν μεγαλύτερη η τάση προς το κίνημα αλλαγής, τι δείχνει η μέτρηση? Αυτό τώρα είναι η απάντηση που θα δώσω, έχει και ένα υποκειμενικό χαρακτήρα κοιτώντας τα δεδομένα. Ναι. Αυτή τη στιγμή το κίνημα αλλαγής έχει φρενάρει. Δεν έχει υποστεί καθίζηση, mm-hmm. αλλά είχε μια δυναμική, ένα αυξημένο ποσοστό στις ευρωεκλογές που εύλογα θα προσδοκούσε να το ανεβάσει. Mm-hmm. Η πρώτη μας μέτρηση δείχνει ότι αυτό δεν συνέβη. Φρενάρισε λοιπόν το κίνημα αλλαγής και το ερώτημα είναι αν η πολιτική στρατηγική του και η εκλογική στρατηγική του στο επόμενο διάστημα θα μπορέσει να το απεγκλωβίσει από τα διλήμματα που τέθησαν και να ενισχυθεί ή αν αντίθετα θα επιστρέψει στα χαμηλά ποσοστά που έχει καταγράψει σε προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Βεβαίως, να νομίζω πω εγώ... είναι πολύ νωρίς ναι. για να πούμε ποια τελικά θα είναι η τάση σχετικά με το κίνημα αλλαγής. Να πω εγώ ότι αυτό διαβάζεται και με έναν άλλο τρόπο και ανάπαλα, ότι μέσα στο σοκ της αποχώρησης Βενιζέλου, γιατί έχετε μετρήσει στην καρδιά της είδησης αυτής, το κίνημα αλλαγής δεν εμφανίζει απώλειες. Εμφανίζει αυτό ένα είναι φρένο γεγονός. Στη δυναμική του, αλλά δεν εμφανίζει απώλειες που σημαίνει ότι έχει τις δυνατότητες από εδώ και πέρα να βελτιώσει τα ποσοστά. Θα ήθελα να πω κάτι για τον κύριο Βενιζέλο. Ναι. Ο κύριος Βενιζέλος όταν αποχώρησε από την Προεδρία της τότε Δημοκρατικής Συμπαράταξης είχε πάρα πολύ χαμηλή δημοτικότητα. Ήταν mm-hmm. στο 20%. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σχεδόν να διπλασιάσει τη δημοτικότητά του. Ναι. Να είναι περίπου στο 37%. Όμως, η κύρια πηγή της δημοφιλίας του δεν προέρχεται από την κεντροαριστερά. Αλλά... προέρχεται από την κεντροδεξιά. Εκεί είναι πολύ ισχυρός ο κύριος Βενιζέλος. Άρα στο ερώτημα, ναι μεν φεύγει ένας παίκτης πολύ ισχυρός, ο οποίος συγκινεί τις μάζες του κέντρου και της κεντροδεξιάς. Από την άλλη, εμείς θέλουμε να στραφούμε προς την κεντροαριστερά. Στο ερώτημα αυτό ποιος έχει δίκιο, mm-hmm. θα έλεγα ότι έχουν και δύο. Μάλιστα. Όσο και αν φαίνεται παράξενο. Από αλλού χάνει λοιπόν. Από αλλού χάνει ο ένας και από αλλού στοχεύει ο άλλος. Όχι, εγώ θα λέγα από αλλού χάνει το κίνημα αλλαγής λόγω της αποχώρησης Βενιζέλου και από αλλού κερδίζει βεβαίως. Και από αλλού κερδίζει. Ανάλογα ποιους ψηφοφόρους και καταφέρνει να ισορροπήσει τις απώλειές του. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στο ζουμί που λένε, στην εκτίμηση ψήφου με βάση τις αναγωγές που έχουν γίνει κύριε Φαναρά. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν θα κυμανθεί στις εκλογές με βάση την δημοσκόπηση από 37 ως 42,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 27 ως 32,2%. Αυτό να πω εγώ με βάση τις μεσοσταθμικές τιμές δίνει μια διαφορά 10,2 μονάδες. Το κίνημα αλλαγής από 6,2 μέχρι 9,2%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από 3,6 ως 6%. Η Χρυσή Αυγή από 3,5 ως 5,9%. Η Ελληνική Λύση από 1,6 ως 3,4, η Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη πιο ψηλά, από 2,5 ως 4,7, Πλεύση Ελευθερίας 0,7 ως 1,9 και η Δημιουργία Ξανά από 0,6 ως 1,8, άλλο κόμμα 3,6%. Συμπεράσματα. Πρώτο συμπέρασμα, ένας εντυπωσιακός δικοματισμός. Επιστρέφουμε στα παλιά. Επιστρέφουμε σε δικοματικές εικόνες που mm-hmm. είχαμε χρόνια να ζήσουμε. Και πάρα πολύ υψηλά ποσοστά και για τους δύο πρώτους. Αυτό βέβαια, Αντώνη, το είδαμε και σε ευρωεκλογές. Δηλαδή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, mm-hmm. το οποίο κινήθηκε στο 57-58%, ήταν τουλάχιστον 10 μονάδες πάνω από τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Mm-hmm. Και άρα αυτή η μετατόπιση φαίνεται ότι επισυμβαίνει και εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Βέβαια, να πούμε, αυτή η εκτίμηση δεν είναι τι θα πάρουν. Είναι αυτή τη στιγμή και αυτή τη έρευνα. Σωστό, αλλά και πάλι και τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια είναι εντυπωσιακά υψηλά ναι, για τα δύο κόμματα ναι, με βάση τα όσα έχουμε συνηθίσει την τελευταία δεκαετία της κρίσης. Να πω εγώ, το κίνημα αλλαγής ξεκάθαρα στην τρίτη θέση από 7,7 ως 9,2% είναι αυτό που είπατε πριν, ότι δεν χάνει
έχει φρενάρει δυναμική του, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία. Χαμηλά θα πω το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πιέζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπετε ότι έχει μια εντυπωσιακή ανάκαμψη, συγκρίτη ως ο ένας πόλος του δικοματισμού, και αυτή η ανάκαμψη οφείλεται στο γεγονός ότι εμφανίζεται ως ο πόλος της αριστεράς και με εξαίρεση το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη πιέζει όλα τα άλλα αριστερά σχήματα. Χαμηλά και η Χρυσή Αυγή, να πούμε, κάτω από το Κομμουνιστικό Κόμμα στις μεσοσταθμικές τιμές. Συνεχίζει να παρουσιάζει την εικόνα Την πορεία της πτώσης. Τώρα, ημέρα 25 δείχνει να έχει σημαντικές πιθανότητες να μπει στο κοινοβούλιο. Κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, Ελληνική Λύση, έτσι τώρα, όπως το μετράτε. Μεσοσταθμικά, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, Αντώνη, η Ελληνική Λύση αυτή τη στιγμή πατάει κάτω από το 3, ενώ το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη πατάει πάνω από το 3. Μάλιστα. Επομένως, με βάση τις πιθανότητες, αυτή τη στιγμή θα λέγαμε είναι πιθανότερο να μπει το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη παρά η Ελληνική Λύση. Άρα έχουμε περισσότερες πιθανότητες, θα πω εγώ, να έχουμε μια εξακομματική βουλή και λιγότερες πιθανότητες, αλλά είναι πιθανό να έχουμε μια επτακομματική βουλή με τον κύριο Βελόπουλο μέσα. Ναι, δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να τον αποκλείσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι συμπέρασμα προκύπτει ως προς τις έδρες και την αυτοδυναμία με βάση την εκτίμηση ψήφου. Με βάση τα ποσοστά αυτά, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι σενάριο εξακομματικής βουλής, να πω, κύριε Φαναρά, αυτό. Ναι, με βάση τις μέσες τιμές. Ναι. Έχει 160 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 82 έδρες, το Κίνημα Αλλαγής 22, το Κομμουνιστικό Κόμμα 13, η Χρυσή Αυγή 13 επίσης και η Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη έχει 10 έδρες. Με βάση αυτήν την εκτίμηση και με εξακομματική βουλή, η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει την αυτοδυναμία. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μία δυναμική αυτοδυναμίας. Τώρα, μένει ένας μήνας, πολλά μπορεί να συμβούν σε αυτό το μήνα. Ας μην προδικάσουμε σε καμιά περίπτωση τι θα συμβεί, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σαφές. Κόμμα, εγώ δεν θυμάμαι κόμμα να πηγαίνει σε βουλευτικές εκλογές με παράσταση νίκης 82%, και αυτό είναι ένα επιπλέον και πρόσθετο στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική της. Αν η μεσοσταθμική τιμή του κυρίου Βελόπουλου ήταν πιο ψηλά και μιλούσαμε για επτακομματική βουλή, με τα ποσοστά τα οποία είδαμε στην εκτίμηση, θα είχαμε και πάλι αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία? Θα είχαμε, αλλά πιο συμπιεσμένα τα μεγέθη της Νέας Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο. Αν περνούσε οριακά το 3% ο κύριος Βελόπουλος, τότε υπολογίζω ότι θα ήταν γύρω σε 154-155 έδρες. Οι έδρες θα ήταν μια οριακή, δηλαδή, κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θα ήταν μια οριακή, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για ένα σενάριο αυτοδυναμίας. Ακριβώς. Είτε με εξακομματική, είτε με επτακομματική βουλή, στην περίπτωση βεβαίως που επιβεβαιωθούν αυτά τα ποσοστά τα οποία και που συνεχιστεί έτσι η πορεία προς τις κάλπες. Μάλιστα. Αυτά είναι τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα λοιπόν. Εδώ θα είμαστε να δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις στην πορεία και να σχολιάσουμε, κύριε Φαναρά. Καλή δουλειά. Φαντάζομαι ότι και εσείς τρέχετε όπως όλοι αυτό το διάστημα. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ. Αλλάζουμε θέμα, κύριε